λόγια της ερήμου. Η κοινωνία της ερήμου στην ερημιά των πόλεων. Η σοφία των ασκητών πατέρων της Εκκλησίας μας. Παραγωγή Λικούργος Μαρκούδης. Όταν ο Μέγας Αντώνιος ήταν ακόμη πολύ νέος στην ηλικία και αρχάριος στην άσκηση, έπεσε σε ακιδεία. Αγωνιζόταν ολομόναχος βαθιά στην έρημο. Δεν είχε οδηγό και οι λογισμοί άρχισαν να του φέρουν σύγχυση. Δεν έχασε όμως την εμπιστοσύνη του στο Θεό. Γονάτισε και προσευχήθηκε με αυτά τα λόγια. «Κύριε, θέλω να σωθώ, αλλά δεν με αφήνουν ούτε στιγμή ήσυχο οι λογισμοί μου. Δεν έχω άλλον από σένα, Κύριέ μου, να με διδάξει τι να κάνω. Μη θελήσεις ποτέ να με αφήσεις». Η προσευχή τον ανακούφισε. Αμέσως πήρε και την απάντηση που ζητούσε. Μόλις σηκώθηκε, είδε στην άλλη άκρη του κελιού του έναν άλλο Αντώνιο, καθισμένο σε σκαμνή να πλέκει ψαθή. Στάθηκε σαστισμένος και τον παρακολουθούσε. Σε λίγο τον είδε να αφήνει το εργόχειρο και να προσεύχεται με τα χέρια υψωμένα στον ουρανό. Ύστερα ξανακάθισε στο εργόχειρο και πάλι σηκώθηκε για προσευχή. Στο τέλος στράφηκε στον ίδιο τον Αντώνιο και του υπέδειξε. «Κάνε και εσύ το ίδιο και θα σωθείς». Και έγινε άφαντος. Τότε κατάλαβε ο Αντώνιος πως ο Θεός του έστειλε τον άγγελό του να τον διδάξει. Πήρε θάρρος και δόθηκε στην άσκηση με μεγάλη υπομονή και προθυμία. Μοναχός ρώτησε κάποιον γέροντα: «Γιατί τάχα ακιδιώ, Αβά, όταν μείνω πολύ κλεισμένο στο κελί μου?» «Φαίνεται πως δεν άρχισες ακόμη ούτε να μελετάς, ούτε καν να συλλογίζεσαι την αιώνια ανάπαυση των δικαίων και των αμελών της τιμωρίας», αποκρίθηκε ο διακριτικός Αβάς. «Αν αυτά συλλογιζόσουν και μελετούσες τακτικά, δεν θα έχανες την υπομονή σου, ούτε σε ακιδεία θα έπεφτες, έστω κι αν συνέβαινε να γεμίσει το κελί σου από σκουλίκια που να βυθίζεσαι μέσα σε αυτά ως το λαιμό». Κάποιος αγωνιστής μοναχός έβαλε μια φορά όρο στον εαυτό του να μην βγει καθόλου από το κελί του από την αρχή της Τεσσαρακοστής ως τη νύχτα της Αναστάσεως. Ο διάβολος όμως πήγε να δώσει το παρόν. Από την πρώτη κιόλας βδομάδα έκανε να γεμίσει το κελί από κοριούς. Πάτωμα, οροφή, τείχη σκεπάστηκαν από τα ενοχλητικά παράσιτα. Το ψωμί και το νερό ακόμη είχαν γεμίσει. Ο αδελφός έδειξε μεγάλη υπομονή στον πειρασμό. «Αν πρόκειται και να φαγωθώ ακόμη από τους κοριούς, δεν θα βγω έξω ως τη μεγάλη εορτή». Τρεις ολόκληρες εβδομάδες κράτησε το μαρτύριο και ύστερα ένα πρωινό είδε να ορμά μέσα στο κελί του αμέτρητο πλήθος μυρμηγκιών και να πέφτει ακράτητο
πάνω στους κοριούς. Έγινε τότε σωστός πόλεμος μεταξύ τους. Τέλος, τα μικροσκοπικά μυρμήγκια επικράτησαν. Σκότωσαν αλίπητα τους κοριούς και τους έσυραν έξω από το κελί. Έτσι αναπάντεχα απαλλάχθηκε ο αδελφός από τον ενοχλητικό πειρασμό. Όταν μένω μόνο στο κελί μου, εξομολογήθηκε ένας αρχάριος μοναχός στον όσιο ποιμένα, χάνω την υπομονή μου και πέφτω σε αμέλεια. Τι πρέπει να κάνω για να διορθώσω αυτή την κατάσταση? Πρόσεχε να μην περιφρονήσεις ποτέ κανέναν αδελφό, τον συμβούλεψε ο όσιος. Να μην κατακρίνεις και κακολογήσεις των πλησίων σου. Τότε θα σε επισκιάσει η χάρις του Θεού και θα συνηθίσεις να βρίσκεις ανάπαυση και γαλήνη στην ησυχία του κελιού σου. Ένας ερημίτης που βασανιζόταν συχνά από τον δαίμονα της ακιδείας έλεγε στον εαυτό του κάθε φορά που εκείνος του ψιθύριζε να κατεβαίνει στην πολιτεία και να συναναστρέφεται τους ανθρώπους. Γιατί χάνεις την υπομονή σου, άθλιε, και ζητάς να τρέχεις άσκοπα εδώ και εκεί? Αρκεί που δεν είσαι ικανός για τίποτε. Τουλάχιστον δόξαζε το Θεό που μένοντας εδώ δεν σκανδαλίζεις και δεν στενοχωρείς τους συνανθρώπους σου. Ούτε εσύ θλίβεσαι και σκανδαλίζεσαι από αυτούς. Αναλογήσου τα κακά από τα οποία σε έχει προφυλαγμένο η αγαθότητα του Θεού. Δεν αργολογείς, δεν έρχονται στα αυτιά σου ανώφελες κουβέντες, τα μάτια σου δεν βλέπουν βλαβερές εικόνες. Ένα κακό σε πολεμά, η ακιδεία, αλλά ο Κύριος σου είναι παντοδύναμος και θα σε λυτρώσει από την αδυναμία σου και δεν θα επιτρέψει ποτέ να δοκιμάσεις πιο μεγάλο πειρασμό από τη δύναμή σου. Με αυτά τα λόγια, ο ερημίτης δίδασκε τον εαυτό του και αντιστεκόταν με πείσμα στις επιθέσεις του εχθρού, έως ότου ο Θεός, βλέποντας την υπομονή του, τον απάλλαξε εντελώς από την ακιδεία. Μαθητές του κάποτε ρώτησαν ένα μεγάλο γέροντα πώς είχε κατορθώσει να μην χάσει ποτέ την υπομονή του ούτε στους πιο δυνατούς πειρασμούς. «Κάθε μέρα που περνά, παιδιά μου», αποκρίθηκε εκείνος, «περιμένω με βεβαιότητα το θάνατο». Βλέπουμε στο βίο του Οσίου Παχωμίου, του μεγάλου θεμελιωτή του κοινοβιακού μοναχισμού, πως ο ίδιος εξακολουθούσε να εργάζεται και να συγκοπιάζει με τους άλλους αδελφούς
όταν πια είχε πολύ γεράσει και ήταν άρρωστος. Κάποτε, ενώ θερίζανε, τον έπιασε ρίγος και πυρετός. Οι μαθητές του, για να τον ανακουφίσουν, του έφεραν ένα αχυρένιο στρώμα να πλαγιάσει. Ο Παχώμιος μάλλον ενοχλήθηκε από την παραμικρή εκείνη περιποίηση. Σε λίγο φώναξε κοντά του τον Θεόδωρο και του είπε «Πάρε αυτό το στρώμα από εδώ και φέρε μου το ψαθί μου να πλαγιάσω όπως όλοι οι αδελφοί. Τι τάχα, επειδή είμαι προεστός πρέπει να επιτρέπω στον εαυτό μου ασυνήθιστες αναπαύσεις». Ο Αβάς Αμόης έκανε πολύ καιρό κατάκητος από βασανιστική αρρώστια. Στο διάστημα αυτό δεν άφησε ούτε μια φορά το βλέμμα του να πέσει στο διπλανό κελί, όπου ο μαθητής του φύλαγε τα λίγα τρόφιμα που οι αδελφοί του πήγαιναν από αγάπη. Όταν ο νέος του έφερε το φαγητό, ο γέροντας σφάλιζε τα μάτια για να μην δει τι ήταν. Έτσι προφύλαγε τον εαυτό του από τη λεμαργία. Ποτέ δεν ζήτησε να φάει κάτι που επιθυμούσε. Δεχόταν με μεγάλη ευχαρίστηση ό,τι του έφερνε ο υποτακτικός του, ακόμη και εκείνα που δεν του έκαμαν καμία όρεξη να δοκιμάσει. Αρρώστησε και ο Αβάς Λογκίνος κάποτε και θαύμασαν οι αδελφοί την υπομονή του και τον τρόπο με τον οποίο παιδαγωγούσε τον εαυτό του. «Βασανίσου και πέθανε, Λογκίνε», έλεγε, «αλλά μην τολμήσεις να ζητήσεις φαγητό πριν από την ορισμένη ώρα, γιατί δεν θα σου δώσω να φας όλη την ημέρα». Ένας ασκητής που ζούσε στην έρημο με υπερβολική σκληραγωγία έγινε κάποτε επίσκοπος. Επεχείρησε να συνεχίσει και στον κόσμο την ίδια άσκηση, μα στάθηκε αδύνατο να το κατορθώσει. «Μήπως για το αξίωμα πήρες από μένα τη χάρη σου, Κύριε», έλεγε με δάκρυα στην προσευχή του. Τότε ο Θεός του αποκάλυψε πως τον καιρό που αγωνιζόταν μόνος στην έρημο του έδινε μεγαλύτερη ενίσχυση για να μην πέσει σε ακιδεία. Στον κόσμο που είχε την παρηγορία των ανθρώπων τον άφηνε να παλεύει μόνος του. Τα λόγια της ερήμου. Η κοινωνία της ερήμου στην ερημιά των πόλεων. Η σοφία των ασκητών πατέρων της Εκκλησίας μας. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούδης.